είναι μια ταφόπλακα για τους ανθρώπους της εργασίας. Από τη Χαλκίδα που περιόδευσε, ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε σε αγώνα διαρκείας εναντίον του νομοσχεδίου για τα εργασιακά, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση κήρυξε τον πόλεμο στον κόσμο της εργασίας καθ' υπόδειξη των βιομηχάνων. Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη έρχεται σήμερα να ξεπληρώσει τα γραμμάτια του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και μιας μικρής μερίδας μεγάλων επιχειρηματιών, οι οποίοι τις υπαγορεύουν αυτή την πολιτική για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Όταν κάποιοι ξεκινάνε τον πόλεμο, πρέπει να γνωρίζουν ότι η απάντηση δεν θα είναι «Ελάτε να πάρετε τις κατακτήσεις μας, θα παραδοθούμε». Στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε ο Κωστής Χατζηδάκης. Και λέει ότι εδώ μιλάμε για οδοστρωτήρες και για γαλέρες εργασιακές. Μιλάνε για ένα άλλο νομοσχέδιο. Όχι πάντως γι' αυτό. Ο ΣΕΒ εντοπίζει ασάφειες στο προτινόμενο νομοσχέδιο.